Σήμερα εδώ κάνω μια ημερίδα με βάση τα 3 χρόνια κλεισί ολοκλήρωση της μονάδας που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Μιλάμε σήμερα γενικότερα για τις εξαρτήσεις, αυτό που κάνουμε στο δρόμο εμείς σε κινητή μονάδα όσον αφορά το κομμάτι του street work που παρεμβάζει, δηλαδή σε χώρους όπου γίνεται χρήση. Και μιλάμε επίσης και για τις κοινότητες, την αγωγή κοινότητας, για πρόληψη για τις εξαρτήσεις και γενικότερα για τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στις σχολικές κοινότητες στην περιφέρεια Ηρακλείου και Λασιθίου. 3 χρόνια από τη λειτουργία σας, ποια είναι τα στοιχεία και τα ωφέλη που έχετε αποκομίσει και βοηθούν στην αντιμετώπιση της χρήσης? Υπάρχουν πολλά προβλήματα, είναι η αλήθεια. Αυτό που έχουμε και εμείς αντικρίσει είναι ότι χρειαζόμαστε σίγουρα η εμφάνιση μιας μονάδας έξω στο δρόμο με σταθερή παρουσία. Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι χρειάζονται την ανάγκη μας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες στην άστεγη, είτε και πιο νεαροί ενήλικες, οι οποίοι είναι χρήστες ουσιών κυρίως. Κατανοούμε ότι χρειαζόμαστε να είμαστε εκεί πέρα σταθερά, με συνέπεια να είμαστε κοντά σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Από την εμπειρία σας, τι έχει φανεί? Είναι δύσκολη διαδικασία, αλλά επιτυγχάνεται με τέτοιες τομές η απεξάρτηση? Αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς είναι ότι χρειάζεται σχέση εμπιστοσύνης. Να χτιστεί μια σχέση με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη, γιατί χωρίς αυτή τη σχέση κανένας δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Ξέρουν ότι είμαστε εμείς πρόσωπο αναφοράς για εκείνους και ανά πάσα στιγμή όπου το χρειαστούν μπορούν να μας ζητήσουν βοήθεια. Έχει πέσει αρκετά ο αριθμός χρήσης. Από 13 ετών και πάνω έχουμε δει ότι ξεκινάει η χρήση, ειδικά προβληματική χρήση στο διαδίκτυο. Και μέσα από την πρόληψη που κάνουμε σε εκπαιδευτικούς και γονείς, ξέρουμε ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ βασικές ώστε να ξεκινήσει κάποιος να πάρει τη βοήθεια και να μπορεί να κινητοποιηθεί για να ζητήσει σε εμάς την ανάλογη ανάγκη που έχει και βοήθεια. Τι λέτε χρήση στο διαδίκτυο, πώς τα συνδέεται αυτά? Εμείς εκτός και θα έχει πάρα πολύ εμπειρία πάνω στη χρήση διαδικτύου, στην πρόληψη και γενικότερα στο κομμάτι αυτό. Εμείς αυτό που προωθούμε είναι φυσικά ότι μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος το διαδίκτυο με ασφάλεια, αλλά όχι σε προβληματικό επίπεδο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και στα σχολεία μας τι είδους ουσίες είναι αυτές που συνήθως? Όπως σας είπα, το διαδίκτυο κυρίως είναι ουσίες κάναβης, γιατί η κάναβη είναι και η ουσία που ξεκινάει κάποιος την έναρξη για παράνομες ουσίες. Και αλκοόλ, ειδικά σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, είναι ένα στοιχείο της κουλτούρας του Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχει και συνδιοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση, η επιστημονική συνάντηση με το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, στα πλαίσια της οποίας αναδεικνύεται το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί τον Απρίλιο του τρέχοντος χρόνου, το 2023, πρωτοποριακά για όλη την Ελλάδα, ανάμεσα στο ΚΕΘΕΑ και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Το μνημόνιο αφορά 3 άξονες. Είναι η πρώτη φορά που υπογράφεται κάτι τέτοιο. Έχει ως στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των ωφελούμενων του ΚΕΘΕΑ οργανωμένα σε μονάδες φροντίδας και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου για τον πλήρη ιατρικό τους έλεγχο και την παρακολούθηση της υγείας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε αφορά αυτό γενικό ιατρικό έλεγχο, είτε εργαστηριακό, είτε μαστογραφία και προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο στόχος είναι να μειώσουμε και τη μετάδοση των λοιμόξεων από την περιφορά που ήταν αναγκασμένοι ωφελούμενοι να κάνουν με την επίσκεψή τους σε πολλές μονάδες υγείας. Η σύνηθες πρακτική, αυτή που συζητούσαμε με τον κύριο Σκουλά, ήταν ότι συχνά οι επαγγελματίες υγείας του ΚΕΘΕΑ απευθυνόταν σε μια μονάδα υγείας για να βγάλουν, να εκδώσουν ένα παραπεμπτικό, είτε για εξέταση είτε για συνταγογράφηση. Μετά επισκεπτόταν μια δεύτερη μονάδα για να υλοποιήσουν την ακτινογραφία τους, μια τρίτη μονάδα για να υλοποιήσουν ίσως την αιματολογική τους εξέταση ή να τους υποβληθούν στον γενικό ιατρικό έλεγχο τους. Τώρα ερχόμαστε πολύ συντονισμένα, όλο αυτό το θεσμοθετούμε μέσα σε ένα πλαίσιο, το οργανώνουμε με αποτέλεσμα και οι ωφελούμενοι, που είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στιγματισμού τους, στο στιγματισμό τους και στην δυσκολία πρόσβασης που έχουν στο σύστημα υγείας, αλλά και στον κοινωνικό ιστό ευρύτερα, στις δραστηριότητες κοινωνικού ιστού, να διευκολυνθούν και να μπορέσουν να λάβουν τη φροντίδα που τους πρέπει, που ταιριάζει και που δικαιάται κάθε άνθρωπος. Σήμερα νομίζω ότι ολοκληρώνουμε με την παρουσίαση και της τελευταίας μας δομής, της
νεότερης, της συνητής μονάδας, ένα δίκτυο υπηρεσιών που είναι σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι και την Ιεράπετρα. Η μονάδα αυτή καλύπτει ένα όνειρό μας, ότι μπορούμε ταυτόχρονα να είμαστε πλέον όχι μόνο σε σταθερές δομές, αλλά και στο δρόμο, και στο σχολεία, σχολική κοινότητα συνολικά, και στο χώρο εργασίας, αλλά ακόμα και στο σπίτι κατοίκων. Έχουμε κάνει ήδη ξεκινήσει τα πρώτα κατοίκων συνεντεύξεις μέσα σε σπίτια, σε πολύ εξειδικευμένες βέβαια περιστάσεις και περιστατικά, μονογονικών οικογένειων με ιδιαίτερα προβλήματα και άλλα, και πολλά σύνθετα προβλήματα εξαρτήσεων. Πόσο έχει βοηθήσει όλο αυτό που κάνετε? Αυτό που καταγράφουμε είναι και αυτό που περιμέναμε δυστυχώς. Όλοι ζητάνε βοήθεια, όχι μόνο πλέον στα ναρκωτικά, διότι πέρα από ότι στις ίδιες τις παράνομες ουσίες αλλάζει εντελώς το προφίλ, σκεφτείτε μόνο ότι το χασίς και η κοκαίνη είναι πρώτα αυτή τη στιγμή από την ηρωίνη, τα οπιοειδή. Τα αιτήματα δηλαδή θεραπείας που έχουμε είναι πρώτα από το χασίς και από την κοκαίνη και τελευταία από την οπιοειδή. Αλλά ταυτόχρονα όλα και τα σχολεία ζητάνε βοήθεια και για τις νόμιμες εξαρτήσεις, τόσο για το αλκοόλ που παραδοσιακά υπάρχει πρόβλημα και εξελίσσεται στο νησί μας, αλλά και για τον τζόγο, το διαδίκτυο και άλλες μορφές ακόμα που οι οθόνες φέρουν ως παρελκόμενα μέσα στα σπίτια μας. Κύριε Σκουλάβη, μας λέτε. Η συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη είναι πάρα πολύ στενή, ιδιαίτερα με την κινητή μονάδα. Πολλές φορές απευθυνόμαστε στο ΚΕΘΕΑ για να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις ιδιαίτερα αστέγων συνανθρώπων μας που υποφέρουν από εξαρτήσεις και που δεν συνεργάζονται μαζί μας. Η ζωή τους δημιουργεί προβλήματα στους ίδιους, στην υγεία τους, πολύ σοβαρά. Προσπαθούμε λοιπόν να τους προσεγγίσουμε με τη βοήθεια της κινητής μονάδας του ΚΕΘΕΑ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχουμε όμως και άλλου τύπου συνεργασία. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει παραχωρήσει τα δύο πολύ μεγάλους ελαιώνες στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Και οι συμπολίτες μας, οι ωφελούμενοι συμπολίτες μας, μέσα από αυτή την παραχώρηση μπορούν και εργάζονται, μπορούν και προσφέρουν και νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην επανένταξή τους. Ευχαριστώ.